Συγχαρητήρια και από κοντά. Είναι μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε και προβλέπω σε μια πολύ ουσιαστική συνεργασία σε μια εποχή που όλες οι ενδείξεις για την ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά θετικές. Έχουμε, νομίζω, αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα την πολύ μεγάλη περιπέτεια του κορονοϊού. Πιστεύω ότι είναι κοινός στόχος και απηχή της απόψης, θα έλεγα, της συντηρητικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, ότι το κράτος στάθηκε κοντά στην επιχειρηματική κοινότητα με πραγματική στήριξη σε πολλά επίπεδα. Και τώρα θα πρέπει να δρομολογήσουμε την επόμενη φάση της ανάκαμψης, πάντα με έμφαση στη δημιουργία πολλών, όσο το δυνατόν πιο καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Έχουμε στη διάθεσή μας πολλά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και πιστεύω ότι και οι δικές σας απόψεις για το πώς αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, είμαι σίγουρος ότι στα πλαίσια του εξαιρετικού διαλόγου που έχετε με το Υπουργείο θα ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, και πάλι συγχαρητήρια και καλή αρχή εύχομαι. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργή, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή μας συνάντηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαχρονική στήριξη την δική σας τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στον επιμελητηριακό θεσμό. Η νέα διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας έχει οραματιστεί συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν θα σας μιλήσω για το μανιφέστο του ΕΒΕΑ, θα σας μιλήσω για 2-3 πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Έχουμε συζητήσει με τους αρμόδιους υπουργούς και είναι εμβληματικά για μας στη νέα διοίκηση. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερα, γρηγορότερα, χωρίς να στέκονται στις ουρές, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις, να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας ψηφιακά στα μέλη μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και πρόσφατα στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο που κάναμε και είχαμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Πιερακάκη. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Και οφείλω να σας πω ότι και προς τον Υπουργό, αλλά συζητώντας και με την Enterprise Greece, συντάσσουμε και θα το παρουσιάσουμε στον Υπουργό για να το δει, μία καινούργια λογική, μία νέα λογική, νομίζω λίγο πιο αποδοτική από την υφιστάμενη ως προς τις επιχειρηματικές αποστολές. Έτσι ώστε όταν γίνονται επιχειρηματικές αποστολές, πραγματικά να υπάρχει impact. Κατά προτίμηση, αν μπορεί να είναι και με τη συμμετοχή τη δική σας του Πρωθυπουργού, αλλά σίγουρα υπουργών. Ένα τρίτο πολύ σημαντικό κομμάτι για μας είναι ο μετασχηματισμός του κέντρου επιχειρηματικότητας που στεγάζεται στην Αμερικής 8, που αυτή τη στιγμή είναι μια θερμοκοιτίδα. Θέλουμε να την μετεξελίξουμε σε ένα hub επιχειρηματικότητας, σε ένα hub καινοτομίας και νεοφύους επιχειρηματικότητας, φέροντας όλους τους stakeholders. Το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και μαζί, τα venture capitals, private equity funds, ακαδημία, ερευνητές, startups, έτσι ώστε πραγματικά να δομήσουμε κάτι το οποίο σιγά σιγά πάει να δομηθεί στο οικοσύστημα καινοτομίας. Και νομίζω ότι εμείς στο ΕΒΕΑ, που είναι ο μεγαλύτερος φορέας μέσα στην Αττική, θα μπορέσουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Το έχουμε συζητήσει και με τον Υπουργό, το έχουμε συζητήσει και με τον Χρήστο το Δήμα. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι ένα δεύτερο κομμάτι σε αυτό που θα μας ενδιέφερε είναι να δούμε την συμμετοχή μας ως φορέας και στο χροπή, που είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον, συμμετέχοντας ακόμα και στο equity. Και ένα τελευταίο, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Τσακίρη, ένα σημαντικό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, στην επιχειρηματικότητα, κυρίως για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σήμερα, είναι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Παρότι η πολιτεία έχει κάνει εξαιρετικές προσπάθειες με τους 7 κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, με το ΤΕΠΗΧ 1, το ΤΕΠΗΧ 2, όλα αυτά τα προγράμματα πραγματικά έδωσαν έμεση χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις. Όμως, ακόμα αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτού, σήμερα μάλιστα συμμετέχοντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ναι, η πρότασή μας ήταν οι τράπεζες να καθίσουν, να μιλήσουν με εμάς, που γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να ελληνικοποιήσουμε τα κριτήρια bankability των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και στο πλαίσιο αυτού,
έχουμε συζητήσει και την πιθανότητα το ΕΔΕΑ ως σημαντικός φορέας μαζί με άλλους φορείς ή με άλλους επενδυτές και με τη βοήθεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να συμμετέχουμε στη σύσταση ενός ιδρύματος μικροπιστώσεων, το οποίο θα μπορέσει να δώσει ανάσα σε πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μια κουβέντα να πω μόνο πριν δώσω το λόγο και στον Υπουργό. Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία προφανώς στα ζητήματα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι κύκλοι των επιστροπτέων προκαταβολών ήταν απολύτως απαραίτητοι, σωτήριοι, τολμώ να πω, για ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πλην όμως ήταν μια εξαιρετική χρηματοδότηση σε εξαιρετικές συνθήκες, η οποία προφανώς και έχει ημερομηνία λήξης. Ταυτόχρονα όμως έχουμε συζητήσει και με το Υπουργείο και με τον Υπουργό και με τον Υφυπουργό σχήματα που μπορούμε να κινητοποιήσουμε κεφάλαια για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βέβαια ναι, και οι τράπεζες οι ίδιες, καθώς μειώνουν πια το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και επιστρέφουν σε μια τραπεζική κανονικότητα, θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, χωρίς κατά ανάγκη να είναι τόσο τυπικά προσιλωμένες ενδεχομένως στο παρελθόν των επιχειρήσεων, καθώς σήμερα πιστεύω ότι ανοίγεται πια ένας καινούριος κύκλος για την οικονομία. Άρα, προφανώς το τι έκανε μια επιχείρηση στο παρελθόν έχει τη σημασία του, αλλά βρισκόμαστε πια σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και νέων προοπτικών για την οικονομία. Άρα, πρέπει να κοιτάξουν περισσότερο τις μελλοντικές προοπτικές και λιγότερο την απόδοση του παρελθόντος. Τέλος, επειδή έχει υπάρξει μια μικρή παρεξήγηση στο δημόσιο λόγο, όχι με δικιά μας υπαιτεότητα, για το ζήτημα του πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις και όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη θέση τους σε μια δυναμική οικονομία. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για τις επιχειρήσεις οι οποίες το επιθυμούν να συγχωνευτούν, να συνενώσουν δυνάμεις έτσι ώστε να γίνουν μεγαλύτερες, να έχουν οικονομίες κλίμακος και να έχουν και φορολογικά ωφέλη τα οποία απορρέουν από αυτή την επιλογή. Δεν θέλουμε να είναι ένα λογιστικό τερτύπι. Θέλουμε να είναι πραγματικές συγχωνεύσεις που θα δημιουργήσουν πιο μεγάλες, πιο ισχυρές επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρόλος για τις επιχειρήσεις τις μικρότερες που δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των αριθμίσεων. Και είναι και αυτή μια πολιτική την οποία εξήγηλα στη Θεσσαλονίκη, η οποία νομίζω ότι θα βρει ανταπόκριση στην επιχειρηματική κοινότητα και είναι σημαντικό και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες να αναγνωρίσουν ότι μερικές φορές το να έχουν ένα μικρότερο ποσοστό μιας μεγαλύτερης επιχείρησης μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία από το να έχουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό μιας μικρότερης επιχείρησης. Όλο το ζήτημα είναι η ανάπτυξη και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει ο επιχειρηματίας να μεγαλώσει την δραστηριότητα της εταιρείας του. Να σου ευχηθώ καλή θητεία. Θέλω να σου πω και το ξέρει ο κ. Πετάκος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΑ, ότι εγώ την πρώτη μέρα που έγινε υπουργός κατόπιν της εντολής σας, έχω μια πολύ στενή σχέση με το ΕΒΑ και με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μίχαλο κάτω παρελθόν και σίγουρα τώρα με τον Γιάννη τον Πατάκο, με τον οποίο με συνδέει και μια προσωπική φιλία έτσι πολύ έντονη. Έτσι λοιπόν, πολλά θέματα λύσαμε μαζί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μπορώ να σας το πω αυτό για να το ξέρετε. Ειδικά το ΕΒΑ έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο στο να διορθώσουμε αποφάσεις που βγάζαμε ongoing εκείνη την κρίσιμη πρώτη περίοδο και έτσι να βοηθήσουμε και τα μέλη σας να έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια από τα οποία μέτρα σχεδιάζαμε. Με την ίδια λογική θέλω να πάμε και μπροστά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα των μικροπιστώσεων είναι πολύ ωραίο αν γίνει. Θα ήταν ωραίο να γίνει από το ΕΒΑ κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν και συμβολικά ωραίο. Τώρα, προς το θέμα του bankability, είδατε και σήμερα στη Βουλή ότι στο κλείσιμο ο κ. Καβαθάς, εγώ δεν ήμουν, την έβλεπα όλη τη συνεδρία από το γραφείο μου, έκλεισε λέγοντας να βάλουμε ένα στόχο του χρόνου να έχουμε 100.000 bankable επιχειρήσεις. Σήμερα οι τράπεζες, κύριε Πρόεδρε, είναι περίπου 40.000. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΒΑ αναγνωρίζει ότι είναι στόχος να φτάσουμε σε 100.000 από τις 830, καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Και στην ουσία η πρωτοβουλία της κυβερνήσεως που δεν θα μείνει μόνο στον νόμο με το φορολογικό κίνητρο 15%, δεν είναι κατά των μικρών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, εγώ ο ίδιος με κατηγορούν. Εγώ ο ίδιος είμαι μικρός επιχειρηματίας. Δηλαδή, σαν να αντιστρέφουμε κατά του εαυτού μου. Το ανάποδο. Είναι υπέρ των μικρών επιχειρήσεων. Γιατί αν μπορέσουμε να βρούμε τρόπο οι μικρές τις επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές, και ένας από τους τρόπους είναι και η συνένωση και το μεγαλύτερο τους μέγεθος για να αποκτήσουν πρόοδο τραπεζικό δανεισμό και να αναπτυχθούν, τελικά αυτό θα είναι κέρδος για τους ίδιους επιχειρηματίες.
Αυτή την εξίσωση πάμε να λύσουμε, γιατί εμείς αυτή την κυβέρνηση και ο κ. Πρωθυπουργός έχουν την τάση να λύνουν τα προβλήματα και να τα κρύβουν κάτω από το χαλί. Αυτό είναι.